Τις πύλες της άνοιξε και φέτος στη Ζάκυνθο η Εμποροπανήγυρη. Όπως κάθε χρόνο, παράλληλα με τις θρησκευτικές εκδηλώσεις του πουλιούχου του νησιού Αγίου Διονυσίου, δεκάδες επιχειρηματίες παραθέτουν τα εμπορεύματά τους και καλούν τους ντόπιους και τους επισκέπτες να κάνουν τις αγορές τους. Έχουμε πολύ καλό καιρό φέτος. Έχουμε συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα και βιοτέχνες με προϊόντα άριστης ποιότητας σε πάρα πολύ καλές τιμές. Οι περισσότεροι άλλωστε έχουν αναπτύξει και φιλικές σχέσεις με τους ντόπιους εδώ. Φέτος επιλέγει μάλιστα ένα συγκεκριμένος χώρος όπου υπάρχουν καταστήματα street food και παράλληλα γίνονται άλλες εκδηλώσεις και δράσεις ψυχαγωγίας για τους καταναλωτές. Υπάρχει το χωριό Street Food Festival, εδώ που αναπτύσσεται πίσω μου όπως βλέπετε σε ξύλινα ομοιόμορφα σπιτάκια. Είναι μία όαση μέσα στην Εμποροπανήγυρη, είναι κάτι ευρωπαϊκό που θέλαμε να το ξεκινήσουμε και στις δικές μας ελληνικές Εμποροπανήγυρες. Οι επιχειρηματίες τόνισαν πως αναμένουν ο κόσμος να μεταβεί στα περίπτερα και τους πάγκους της Εμποροπανήγυρης, προσδοκώντας σε αύξηση της κίνησης στις επόμενες ημέρες. Ζάκυνθο, μεγάλη συμμετοχή στο πανηγύρι, στήριξη στους εμπόρους εδώ πέρα. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να περιμένουμε εμείς εδώ. Έχουμε ωραία πράγματα, είναι κάτι παραδοσιακά εδώ, ειδικά τα κυφινά που φτιάχνουμε εδώ. Ελπιστούμε ότι θα είναι όλα καλά. Εντάξει, ακόμη είναι αδύναμο αρκετά. Μέχρι τη χθεσινή ημέρα έχουμε βέβαια μπροστά μας Παράσκευο, Σαββατοκύριακο, Δευτέρα. Οπότε τι να πω, περιμένουμε να έρθει περισσότερος κόσμος. Μέχρι και την Δευτέρα θα παραμείνει ανοιχτή η Εμποροπανήγυρη, προσφέροντας μια ποικιλία από προϊόντα, καθώς εκεί μπορεί κανείς να βρει ενδύματα, υποδήματα, κοσμήματα και οικιακά σκεύη. Την ίδια στιγμή υπάρχουν γεύσεις για κάθε ουρανίσκο με φαγητό, παγωτό και γλυκίσματα μέσα από πολλές και ξεχωριστές επιλογές που προσφέρονται.